Αρχαία Αίγυπτος. Κατάρα. Ένας μεγάλος αριθμός επιστημόνων, αρχαιολόγων και λόγιων που ανακατεύτηκαν με ανασκαφές στις πυραμίδες και στους τάφους των Φαραώ πέθαναν μυστηριωδώς. Μέχρι στιγμής η Κατάρα έχει στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους. Η βασική μορφή σε αυτήν την Κατάρα είναι ο Φαραώ του Τανχαμών. Ο τάφος του όταν βρέθηκε δεν είχε λέει λατηθεί και όσοι ανακατεύθηκαν με τις ανασκαφές του τάφου του πέθαναν κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Ακόμα δεν έχει βρεθεί μια επιστημονική εξήγηση για αυτούς τους θανάτους. Ωστόσο έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες. Οι τρεις κύριες αιτίες θανάτου εξαιτίας της Κατάρας είναι οι εξής. Εγκεφαλική συμφόρηση που συνοδεύεται από κυκλοφοριακή κατάρρευση, πυρετός με παρεστήσεις και ευνίδιος καρκίνος που καταλήγει γρήγορα σε θάνατο. Μερικοί ειδικοί πιστεύουν ότι οι τάφοι περιέχουν δηλητήρια που προέρχονται είτε από φυτά είτε από μικροοργανισμούς και βακτηρίδια και κρατούν τη δραστηριότητά τους για χιλιάδες χρόνια. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν πως οι τάφοι είναι παγιδευμένοι με ραδιενεργά στοιχεία και τέλος μερικοί θεωρούν πως οι θάνατοι αυτοί είναι απλή σύμπτωση. Αρχαία Αίγυπτος.